Λίγες μέρες μετά την καταδίκη Μάμογλου, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης έχει στο πλευρό του τους Δημάρχους της Ευρώπης, ανάμεσά τους και της Αθήνας, σε μια σύνοδο, Μαρία Ζαχαράκη, με θέμα τη δημοκρατία. Ναι, ακριβώς, και πριν από λίγο να πω ότι μίλησε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος αυτό που είπε και τόνισε, θα έλεγα, είναι ότι ήρθαμε εδώ, λέει, για να στηρίξουμε έμπρακτα το Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος δημοκρατικών θεσμών. Και μάλιστα ο Κώστας Μπακογιάννης αυτό που τόνισε είναι ότι η σημασία, λέει, της υπόθεσης αυτής είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή της απόφασης κατά ενός Δημάρχου της Τουρκίας, γιατί θα έχει σοβαρές συνέπειες στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Αυτό είπε, λοιπόν, αυτό τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης. Ήρθε μαζί με άλλους 4 Ευρωπαίους Δημάρχους εδώ για να στηρίξουν, όπως είπε και ο ίδιος, από κοντά τον Εκρέμη Μάμογλου. Βέβαια, να τονίσουμε, Ματίνα, ότι ήταν από τους πρώτους ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν εκείνος που συμπαραστάθηκε μετά την καταδικαστική απόφαση στις 14 Δεκεμβρίου εναντίον του Εκρέμη Μάμογλου, και είχε πει τότε για μια σκοτεινή ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία. Εδώ, λοιπόν, όλοι οι δήμαρχοι εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους και μιλούν για κράτος δικαίου που πρέπει να επικρατήσει, όπως είπε και ο δήμαρχος της Αθήνας, που πρέπει να επικρατήσει στην Τουρκία, γιατί η πολιτική εξουδετέρωση του Εκρέμ δεν ωφελεί κανέναν, όπως είπε ο Κώστας Μπακογιάννης. Και σε αυτό το περιβάλλον, Μαρία, είχαμε σήμερα επικύρωση της καταδίκης για τον Οσμάν Καβάλα από το εφετείο. Ναι, είναι μια απόφαση, μετά την απόφαση, λοιπόν, του Ιμάμ, για τον Ιμάμογλου, τώρα έρχεται άλλη μια απόφαση κατά πολιτικού αντιφρονούντα της κυβέρνησης Ερντογάν, κάτι που επιβεβαιώνει ότι οι πιέσεις εν ώψη εκλογών εντείνονται κατά του αντιπάλου στρατοπέδου. Να πούμε, λοιπόν, ότι το εφετείο της Κωνσταντινούπολης επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε ισόβια κάθειρξη που είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό για τον Οσμάν Καβάλα, τον ακτιβιστή αυτόν που βρίσκεται, μάλιστα, που υποστήριξε μάλλον τις διαδηλώσεις στον Γκεζί, και είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή, γιατί για αυτήν την υπόθεση έχει πάρει θέση και έχει αντιδράσει ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί διεθνείς οργανισμοί. Και έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, Μαρία. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω έχει πολύ. Έχει ξεσηκώσει ήδη αντιδράσεις και αναμένεται αυτή η απόφαση και του εφετείου τώρα να δημιουργήσει ένα κύμα διεθνών αντιδράσεων και από την Αμερική, όπως και στο παρελθόν, όπως και από την Ευρώπη.